Ο εν σαρκος αγγελος των προφήτων η Κρυπής, ο δεύτερος προδρόμος της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ενδόξος.

Ο προφήτης Ηλίας και τα θαύματά του Προφήτης αποκαλείται ο Ηλίας του οποίου το βίο ιστορούμε, μα προφητείες δεν έγραψε. Μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε μία προφητεία από μόνος του. Ο προφήτης Ηλίας είναι ο κατεξοχήν προφήτης, ο τολμηρός, ο θαραλέος, το στιβαρό χέρι, ο δεινός ρήτορας και ο ακούραστος κήρυκας για τα εξαιρετικά αυτά προσόντα του, του έγινε και η εξαιρετική τιμή να μην γνωρίσει τον θάνατο και ανελήφθη ο Ηλίου ως εις τον ουρανόν. Ο προφήτης Ηλίας καταγόταν από την Θέσβη, εξού και Θεσβήτης. Ο πατέρας του ονομαζόταν Σοβάκ και κατοικούσε εις την γην Γαλαάδ. Έζησε και έδρασε επί βασιλέως του Ισραήλ Αχαάβ, χίλια χρόνια π.Χ. Ο βασιλιά Αχαάβ ήταν ασεβής και εισήγαγε επί της βασιλείας του την λατρεία των ψευτοθεών Βάαλ και Αστάρτης, ιδολολατρικών βαβυλωνίων θεοτήτων. Έκτισε μάλιστα και ναούς στην Σαμάρια. Ήταν τόση η ασέβεια των ανθρώπων επί της εποχής του Αχαάβ, ώστε όπως λέγει και η Αγία Γραφή, ουδέποτε άλλοτε ο Θεός εξοργίστηκε τόσο πολύ εναντίον των ανθρώπων. Προς τον μυαρό αυτό βασιλέα, απεστάλλει υπό του Θεού ο προφήτης Ηλίας ο Θεσβήτης, ο οποίος του είπε ότι κατά θεία εντολή δεν θα βρέξει τρία χρόνια και έξι μήνες και θα ξεραθούν τα πάντα. Αφού ανεκίνωσε αυτά εις τον Αχαάβ, ο Ηλίας κατά θείαν προς τα γην, κατέφυγε στον χήμαρο Χοράθ, πλησίον του Ιορδάνου. Εκεί ο Ηλίας προσευχόταν προς τον Θεό. Ετρέφετο δε εκεί με κρέας και ψωμί, που του έστελνε ο Θεός πρωί βράδυ με κόρακες και έπινε από το νερό του χυμάρου χωράθ. Μα σε λίγο καιρό και από την συνεχή ανομβρία ξεράθηκε και ο χύμαρος. Και έτσι ο Ηλίας αναγκάστηκε να καταφύγει στα Σάρεφθα της Σιδωνίας. Του είχε πει δε ο Θεός, πώς θα περνούσε εκεί. Ιδού, εντέταλμε γυναική χείρα του διατρέφινσε. Έχω δώσει εντολή δηλαδή σε μία γυναίκα η οποία είναι χείρα να σε διατρέφει, να σε ταΐζει. Και πράγματι, μόλις έφτασε ο προφήτης Ηλίας στην πύλη της πόλεως, συνάντησε μία χείρα γυναίκα η οποία μάζευε ξύλα και της ζήτησε λίγο νερό. Εκείνη προθυμοποιήθηκε και ξεκίνησε να πάει στο σπίτι της, που φαίνεται ότι ήταν εκεί κοντά για να του φέρει νερό. Δεν είχε απομακρυνθεί πολλά βήματα και ο Ηλίας την φώναξε να του φέρει και ένα κομματάκι ψωμί. Στην παράκληση αυτή του προφήτη Ηλία, η χείρα του είπε πως δεν είχε καθόλου ψωμί, παρά μόνο μία χουφτή τσαλεύρη και λίγο λάδι. «Ήρθα εδώ πέρα για να μαζέψω ξύλα», να το κάνω μία πίτα για τα παιδιά μου, να μην πεθάνουν τη πείνα, του είπε. Ακούοντας τα λόγια αυτά τη φτωχιά χήρας, ο προφήτη Ηλία τη έδωσε θάρρο, και τη είπε να κάνει πρώτα για αυτόν μία πίτα, έπειτα για την ίδια και τα παιδιά τη. Τη φανέρωσε δε πω επειδή θα φιλοξενούσε τον προφήτη, ο Θεό θα ευλογούσε το λίγο αλεύρι και το λίγο λαδάκι που είχε, για να μην σωθούν ως την ημέρα που ο Θεός θα επότιζε την γη με βροχή. Η χήρα έκανε ακριβώς όπως τη είπε ο προφήτης. Κάθε μέρα ζήμονε με το ίδιο αλεύρι και χρησιμοποιούσε το ίδιο λάδι χωρίς να σώνονται, διότι η Θεία Πρόνοια τα ευλογούσε και πολλαπλασιάζονταν. Έπειτα από κάμπος καιρό ασθένησε βαρέως ο γιος της χείρας και σε λίγο απέθανε. Η χείρα γεμάτη πόνο για το χαμό του παιδιού της έχασε κάθε ευγένεια. Έπαψε να λογικεύεται. Ενόμισε πως η είσοδος του προφήτου στο σπίτι της ήταν η αιτία του θανάτου του τέκνου της. Της πέρασε η ιδέα ότι ο προφήτης για να την τιμωρήσει για τις αμαρτίες της εθανάτωσε το παιδί της. Την αγανάκτησή της η χείρα την εξέφρασε προς τον Ηλία. Εκείνος συγκινήθηκε από το θέαμα του νεκρού γιου της ταλέπορης που κρατώντας τον στην αγκαλιά της, προσπαθούσε με τα φιλήματά της και την θερμή αναπνοή της να δώσει ζωή στο παγωμένο σώμα του. Βλέποντας την συμφορά της φτωχής γυναίκας, δεν είπε τίποτε παρά μόνον της λέξης «Δώσε μου το παιδί σου». Τι το ήθελε το νεκρό παιδί ο προφήτης, η χείρα τον κοίταξε με αγωνία στα μάτια. Πριν από λίγο πάνω στην παραφροσύνη του πόνου της είχε γκρινιάξει εναντίον του. Μα η γεμάτη συγκίνηση και σοβαρότητα όψης του ανθρώπου του Θεού της ενέπνευσε εμπιστοσύνη προς τον προφήτη. Παραλυμένη όπως ήταν από την λύπη για το χαμό του σπλάχνου της δεν μπορούσε να το σηκώσει για να το δώσει στον προφήτη. Τότε εκείνος το πήρε με τα χέρια του από την αγκαλιά της. Έπειτα ανέβηκε στο δωμάτιο που έμενε, το έβαλε στο κρεβάτι του και φώναξε. «Αλίμονο κύριε, ο μάρτης της χήρας με την οποία εγώ κατοικώ, σύ την ετιμώρησες, με τον αθανατώσει στον ιό τη. Έπειτα ενεφίσησε τρεις φορές εις το παιδί, συμβολίζοντας με αυτό τον τριαδικό Θεό και είπε πάλιν, «Κύριος ο Θεός μου, επιστραφεί το δε η ψυχή του πεδαρίου τούτου εις αυτό». Αμέσως το πεδάριον επανήλθε εις την ζωήν. Τότε ο Ηλίας το παρέδωσε στην μητέρα του λέγοντάς της «Κοίταξε, ζή το παιδί σου». Και η φτωχή χείρα γεμάτη θαυμασμό και απορία απάντησε «Ιδού έγνοκα ότι σύ άνθρωπος Θεού και ρήμα Κυρίου εν το στόματί σου» που θα πει «Τώρα κατάλαβα πως είσαι άνθρωπος του Θεού». Εν τω μεταξύ, ο ειδωλολάτρης βασιλέας Αχαάβ εξακολουθούσε τον αμαρτωλό δρόμο της ειδωλολατρίας και έγινε και σκληρότερος. Η μεγάλη ανομβρία που μάστιζε τον τόπο είχε φέρει σε δύσκολη θέση τον πληθυσμό. Πολλοί πέθαιναν της πείνας. Ο Αχαάβ, νομίζοντας ως υπέτειο της ανομβρίας τον προφήτη Ηλία, έστειλε παντού ανθρώπους του να τον βρουν για να τον θανατώσει. Μα ο Θεός διέταξε τον Ηλία να μην κρυφτεί αλλά να παρουσιαστεί μπροστά στον Αχαάβ και του είπε επίσης πως θα έβρεχε. Πηγαίνοντας ο Ηλίας προς τον Αχαάβ συνάντησε στον δρόμο του τον προφήτη Αβδιού ο οποίος ήταν οικονόμος του Αχαάβ και άνθρωπος θεοσεβής. Ο προφήτης Αυδιού πήγαινε τροφή κρυφά σε εκατό προφήτες, οι οποίοι κρύβονταν σε μία σπηλιά. Στον Αυδιού έδωσε εντολή ο Ηλίας να αναφέρει στον Κύριό του ότι έρχεται ο Ηλίας. Η συνάντηση του θαραλέου προφήτου με τον σκληρό και ασεβή χαάβ ήταν δραματική. Ο βασιλεύς από την πρώτη στιγμή τον ρώτησε αν είναι αυτός που διαστρέφει τα μυαλά του λαού του Ισραήλ. Ο Ηλίας, ατάραχος και θαραλέος, δεν δίσταξε να αποδώσει την ευθύνη για την αμαρτωλή ζωή του λαού στον ίδιο τον Αχαάβ και τους γονείς του, που εγκατέλειψαν τον μόνο αληθινό Θεό και λάτρευαν τα είδωλα. Με πρόσκληση δε του προφήτου Ηλίου μαζεύτηκε εις το Κάρμιλον ο λαός του Ισραήλ, και 450 ψευδοπροφήτες του Βάαλ, καθώς και ο ίδιος ο Αχαάβ, με σκοπό να αποδειχθεί μπροστά στο λαό ποιος ήταν ο αληθινός Θεός. Και να, πώς εξακριβώθηκε. Ο προφήτης Ηλίας πρότεινε να σφάξει ένα μοσχαράκι. Θα το έβαζε πάνω σε ξύλα και θα παρακαλούσε τον Θεό να ανάψει τα ξύλα και χωρίς ανθρώπινο χέρι να βάλει φωτιά. Το ίδιο ακριβώς θα έκαναν και οι ψευδοϊερείς του Βάαλ. Θα έσφαζαν και αυτοί ένα μοσχάρι, θα το έβαζαν επάνω στα ξύλα και μετά θα παρακαλούσαν τους ψευδοθεούς τους να ανάψουν τη φωτιά. Ο λαός δέχθηκε με μεγάλη προθυμία την ιδέα του προφήτου Ηλίου, το ίδιο και ο Αχαάβ, και οι προφήτες του Βάαλ, μην μπορώντας να κάνουν αλλιώς, άρχισαν να προσεύχονται λέγοντας «Επάκουσον ημών ο Βααλ, μα ούτε φωνή ούτε ακρόασις». Ανήσυχοι οι ψευδοιερείς και ταραγμένοι τριγύριζαν οι το Ο Ηλίας που εκ των προτέρων ήξερε τι πρόκειται να συμβεί, τους κορόιδευε διότι μάταια αγωνίζονταν. Φωνάξτε λίγο πιο δυνατά διότι ο ψευδοθεός σας ο Βααλ» κοιμάται και δεν σας ακούει. Έπειτα πλησίασε ο Ηλίας προς το θυσιαστήριό του και ανεβόησε εις τον ουρανόν. Κύριε ο Θεός Αβραάμ, Ισαάκ και Ισραήλ, επάκουσον μου Κύριε, επάκουσον μου σήμερον πυρή και γνώτος αν πάσο ο λαός ούτος, ότι σι Κύριος ο Θεός Ισραήλ και εγώ δούλος σου και διασέπεπει κατά έργα ταύτα. Επάκουσον μου και γνώτο ο λαός ούτος, ότι σοι Κύριος ο Θεός, και εσύ έστρεψα στην καρδία του λαού του του οπίσω. Και η δέηση του προφήτου Ηλίου εισακούστηκε από τον αληθινό Θεό. Αμέσως έπεσε φωτιά από τον ουρανό, άναψε φωτιά δυνατή, που κατέκαυσε τα ξύλα, το σφάγιο, ακόμα και οι πέτρες και το χώμα πήραν φωτιά. Ο λαός βλέποντας αυτό το εξαίσιο θαύμα προσκύνησε και είπε «Αληθώς Κύριος ο Θεός, Αυτός ο Θεός». Ο λαός κατάλαβε πια ποιος ήταν ο αληθινός Θεός, μα οι ψευδοιερείς δεν συνετίστηκαν και προσπαθούσαν με κάθε άτιμο μέσο να γυρίσουν τα μυαλά του λαού. Βλέποντας την ακολασία αυτή ο προφήτης Ηλίου και την ψυχική πόρωση του Βάαλ, θυμούμενος δε και την άδικον σφαγή των αληθινών προφητών του Θεού, που κατασφάχθηκαν από την αιμοβόρα σύζυγό του Ιεζάβελ, εκόχλαζε πραγματικά η ψυχή του. Θέλοντας λοιπόν να σώσει τον λαό του και να τον απαλλάξει από τους ψευδοπροφήτες, εφώναζε προς Αυτόν συλλάβεται αμέσως τους ψευδοπροφήτες του Βάαλ και κανείς να μην σωθεί από αυτούς. Αμέσως ο λαός συνέλαβε όλους τους ψευδοπροφήτες και τους έσυρε στον χήμαρο Κισόν, εις τον οποίον ελθόν ο ηλίου εκαθάρισε τον τόπον από το μίασμά τους, κατασφάξας όλους διαμαχέρας. Ο προφήτης Ηλίας πήρε το ξύφος και κατέσφαξε 450 ιερεί της Εσχήνης. Ο βασιλέας Αχαάβ κατάπληκτος είδε τα όσα έγιναν, μα δεν τόλμησε να διαμαρτυρηθεί ούτε να τον εμποδίσει τον προφήτη Ηλία. Ο δε Ηλίου πήγε κοντά του μετά από την σφαγή και του είπε να φύγει ήσυχο και ότι σε λίγο έρχεται μεγάλη βροχή. Έτσι και έγινε. Νέφος μικρό άρχισε να φαίνεται και σε λίγο ο ουρανός σκοτίνιασε και έπεσε βροχή μεγάλη. Ο Δέαχαβ εκεί που βάδιζε κατελήφθη από σκοτοδίνη μα και ήταν φοβισμένος με την δύναμη του ηλίου. Η γυναίκα του όμως η Ιεζάβελ τίποτε δεν έχασε από την αγριότητά της, σαν έμαθε την σφαγή των 450 ψευδοπροφητών της, έγινε έξω φρενών. Έστειλε αμέσως απεσταλμένο προς τον προφήτη Ηλίου και τον ειδοποίησε ότι μέχρι της επομένης ημέρας και ο ίδιος θα είχε το ίδιο τέλος που είχαν και οι προφήτες της. Η προειδοποίηση εκείνη της Ιεζάβελ εφόβησε τον θαραλέο Ηλίου. Η ισχυρή εκείνη φυσιογνωμία κλονίστηκε. Ο πόθος προς την ζωή χαλάρωσε την αντοχή του Φοβήθηκε για τη ζωή του. Μα μήπως και ο Χριστός δεν φοβήθηκε προς στιγμήν ως άνθρωπος τον θάνατο. Μήπως εις τον κήπον της Γευσιμανή δεν έτρεχε ο ιδρώτας από το πρόσωπό του ο σύθρομβι αίματος. Μήπως δεν είπε ο Χριστός παρελθέτω το ποτήριον του το απαιμού. Μα ο φόβος αγαπητοί μου χριστιανοί είναι φυσικό φαινόμενο, δεν είναι ούτε αμάρτημα ούτε ελάττωμα. Έτσι λοιπόν και ο προφήτης Ηλίας ως άνθρωπος που ήταν φοβήθηκε. Φοβούμενος την απειλή της Ιεζάβελ, επήγε στην Βυρσαβεέ, μα και εκεί δεν έμεινε, αλλά προχώρησε μακρύτερα και βαθύτερα, βαδίζοντας μια ολόκληρη ημέρα όσο μπορούσε πιο γρήγορα και κάθισε κάτω από ένα δένδρο. Εκεί τον κατέλαβε τέτοια μελαγχολία που ενώ έφυγε διότι φοβόταν τον θάνατο, τώρα παρακαλούσε τον Θεό να πεθάνει. Μα πώς έγινε απότομη η αλλαγή αυτή στην ψυχή του προφήτου, ο Ηλίου βλέποντας την κακία των ανθρώπων κάθε μέρα να μεγαλώνει, παρά τις τόσες διδασκαλίες των προφητών, παρά το θαύμα του, όπου έγινε φανερό ποιος ήταν ο αληθινός Θεός, Απελπίστηκε ο προφήτης Ηλίας. Όσο ισχυρός και γενναίος κι αν ήταν, κάμφθηκε. Ο λαός, τον οποίον στιγμή διεφώτισε με το θαύμα του, παρασύρθηκε και πάλι από ιερείς αθλίους και από ανόμους βασιλείς. Επανήλθε εις την ειδωλολατρίαν. Στα μάτια του προφήτου το μέλλον του Ισραήλ φαινόταν μαύρο. Μόνο αυτός είχε μείνει και τι μπορούσε να κάνει ένας άνθρωπος για να σταματήσει το τεράστιο κύμα της διαφθοράς. Όλες αυτές οι σκέψεις σκοτίνιασαν το μυαλό του ηλιού. Ενόμισε υπό τέτοιε συνθήκες άσκοπη τη ζωή του και γι' αυτό ζητούσε από τον Θεό τον θάνατό του. Μα ο παντογνώστης Θεός, ο ετάζων καρδίας και νεφρούς, τον συγχώρησε. Έστειλε λοιπόν ο Θεός Έναν άγγελο, ο οποίος έφερε στον Ηλία ψωμί και νερό. Αφού έφαγε ο προφήτης και συνήλθε, περπάτησε επί σαράντα ολόκληρα μερόνυχτα, ως που έφθασε εις το όρος Χορίβ. Εκεί κατέλησε μέσα σε ένα σπήλαιο. Από εκεί έπειτα από λίγο καιρό, κατά διαταγή του Θεού, πήρε τον δρόμο που οδηγούσε προς την Δαμασκό. Αφού επροχώρησε αρκετά, συνάντησε τον Ελισέο, τον ιό του Σαφάτ, την ώρα που όργωνε τα χωράφια του. Έριξε απάνω του την μιλωτή του και τον πήρε μαζί του. Είχε εντολή από τον Θεό να τον χρήσει προφήτη για να τον αφήσει διάδοχό του. Τώρα πια κάθε λύπη σκορπίστηκε από την ψυχή του και αυτός που προλίγου είχε φύγει τόσο μακριά διότι εφοβήτω την Ιεζάβελ τώρα παρουσιάστηκε αυστηρός ελεγκτής μπροστά στον Αχαάβ. Υπακούοντας στις υποδείξεις της ασυνείδητης σύζυγου του ο Αχαάβ, εφόνευσε τον Ισραηλίτη Ναβουθέ για να του πάρει το ωραίο του αμπέλι. Και μάλιστα επειδή ο Ναβουθέ ήταν ενάρετος, βρέθηκαν δύο ψευδομάρτυρες και είπαν ότι ο Ναβουθέ βλασφήμισε τον βασιλέα και έτσι η Ιεζάβελ, για να του πάρει το χωράφι το οποίο είχε βάλει στο μάτι της, έστειλε και τον φώνευσαν. Το αίμα του αδικοσκοτωμένου Ναβουθέ εβόησε προς τον Θεό και ο Ηλίας κατά θεία παραγγελία πήγε προς συνάντηση του Αχαάβ, τον οποίο συνάντησε στο αιματοβαμένο και αρπαγμένο αμπέλι του Ναβουθέ. Εκεί, στον τόπο του εγκλήματος, του έκανε τις δρυμύτερες παρατηρήσεις και τον απείλησε. Για δέ την Ιεζάβελ τον προειδοποίησε ότι θα την φάνε τα σκυλιά. Ο Αχαάβ, ύστερα από τα καυτερά λόγια του προφήτου, ετρώμαξε. Ό,τι καλά αισθήματα είχε στην ψυχή του, ξύπνησαν. Με κλάματα γύρισε πίσω στα ανάκτορα, ξέσχισε τον χιτόνα του, φόρεσε σάκο, έβαλε στάχτη στο κεφάλι του, και νίστευσε, ζητώντας συγνώμη από το Θεό. Όμως η μετάνοια του Αχαάβ δεν κράτησε πολύ καιρό. Ένα τόσο μεγάλο αμαρτωλό παρελθόν, το οποίο είχε περάσει ο Αχαάβ, δεν εγκαταλείπεται εύκολα. Δεν άργησε λοιπόν να κυλιστεί και πάλι στον Βόρβορο. Μα όλα αυτά έφεραν την καταστροφή του, διότι η οργή του Θεού τον εκδικήθηκε τρομερά» περιπλέχθηκε στον πόλεμο με τον βασιλέα της Συρίας για να επανακτήσει την Ράμοθ Γαλαάβ. Επάνω στην μάχη ο Αχαάβ προσπάθησε να ξεφύγει από τα βέλη του εχθρού με το να βγάλει τα βασιλικά του φορέματα. Μάταιη όμως η προφύλαξης. Ένα βέλος που ρίχθηκε άσκοπα τον βρήκε στο στήθος και του τρύπησε τον πνεύμονα. Το χτύπημα ήταν τόσο σοβαρό και ως το βράδυ απέθανε. Ο στρατός του Ισραήλ γύρισε πίσω στην Σαμάρια με τον νεκρό βασιλέα. Το αίμα δε που χύθηκε το έγλειψαν τα σκυλιά. Έτσι εκπληρώθηκε η προφητεία του Ηλιού που του είχε προείπει ότι θα σε γλύψουν τα σκυλιά. Τον Αχαάβ διαδέχθηκε ο ιός του ο Χωζίας, και αυτός με τον πατέρα του. Όταν κάποτε ο βασιλεύς αυτός έπεσε από την ταράτσα και χτύπησε βαριά, έστειλε απεσταλμένους του να ρωτήσει τους ψευδοιερείς του Βελζεβούλ αν θα γίνει καλά. Στον δρόμο που πήγαιναν του συνάντησε ο Ηλίας, τον οποίο αυτοί δεν εγνώρισαν και του είπε να πούν στον βασιλέα πως δεν πρόκειται να σηκωθεί πια από το κρεβάτι του, αλλά θα πεθάνει. Οι απεσταλμένοι επέστρεψαν και το είπαν στον Οχοζία. Εκείνος τους ρώτησε αμέσως τι χαρακτηριστικά είχε ο άνθρωπος που του είπε για τον θάνατό του. Και εκείνοι τον περιέγραψαν πως ήταν τριχωτός και την μέση του την είχε δεμένη με μία ζώνη δερμάτινη. Ο Οχοζίας κατάλαβε ότι ήταν ο Ηλίας και αμέσως διέταξε να τον συλλάβουν και να τον φέρουν μπροστά του». Μα ο προφήτης ούτε διαταγές ούτε φοβέρες μπορούσε να ανεχθεί από έναν ασεβή βασιλέα, αλλά του είπε «Άνθρωπος Θεού εγώ, καταβήσετε πυρ εκ του ουρανού και καταφάγετε σε και τους πεντή κοντά σου». Και αμέσως ό του θαύματος, το πυρ τους κατέκαυσε όλους. Το ίδιο έπαθε και ο δεύτερος πεντικόνταρχος με τους άνδρες του. Στάλθηκε και τρίτος αλλά αυτός μίλησε με μεγάλο σεβασμό προς τον προφήτη. Τότε ο Ηλίας κατέβηκε από την κορυφή του όρους και πήγε προς τον Οχοζία. Τον ήλεγξε για τις αμαρτίες του και του επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να κατέβει από το κρεβάτι και ότι θα πεθάνει. Έτσι ακριβώς και έγινε. Ο προφήτης Ηλίας επί της γης έδρασε 15 χρόνια, επιτελώντας το θέλημα του Θεού. Έπειτα όμως ο Θεός τον κάλεσε κοντά του και ειδού πως «Ακολουθούμενος από τον μαθητή του Ελισέο, επήγε στην Βεβίλ, έπειτα στην Ιεριχώ και κατόπιν στις όχθες του ποταμού Ιορδάνου. Κατέβηκε τότε ο Ηλίας εις τα ύδατα και εκτύπησε αυτά με την μιλωτή του. Η μιλωτή ήταν το πανοφόρι του. Αμέσως με το χτύπημα τα νερά χωρίστηκαν στα δύο» και έτσι πέρασαν και οι δύο σαν να περπατούσαν στην ξηρά. Και όταν βρέθηκαν στην απέναντι όχθη του ποταμού, εκεί που περπατούσαν τους ξεχώρισε μία πύρινη άμαξα με πύρινα άλογα. Τον άρπαξε δε η άμαξα τον προφήτη Ηλία και τον ανέβασε ως εις τον ουρανόν, υπό τα κατάπληκτα βλέμματα του Ελισέου, επάνω στον οποίον εντός ολίγου έπεσε η μιλωτή του Ηλίου σύμβολο της διαδοχής και όργανο θείας δυνάμεως στα χέρια του μαθητού. Άλλο τεκμήριο της ξεχωριστής θέσεως του προφήτου Ηλιού είναι το ότι αυτός μαζί με τον Μωυσή εθεάθησαν συνομιλώντες με τον Χριστό κατά την θεία του μεταμόρφωση. Την μνήμη του προφήτου Ηλίου εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία την 20 του μηνός Ιουλίου ο ένσαρκος άγγελος των προφητών η Κρυπής, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος, άνωθεν καταπέμψας Ελισέο την χάριν, νόσους αποδιώκει και λεπρούς καθαρίζει, διό και της τιμώσιν αυτών βρει η άματα. Προφήτα και προόπτα των μεγαλουργιών του Θεού, Ηλία μεγαλώνιμε ο το φθέγμα σου στήσα στα υδατόρυτα νέφη, οικέτευε υπερημών των μόνων φιλάνθρωπων.